τα νοικοκυριά δηλαδή και επιχειρηματικά. Για τα στεγαστικά ο κύριος Δένδιας ο ίδιος είπε σκέψη μου χωρίς να ρωτήσω, δηλαδή πλήρης εραστεχνισμός. Το χρεώνεται ο υπουργός συγκεκριμένος και κανένας άλλος, λέγω σε εισαγωγικά. Αυτό που έφερε στη Βουλή για τους επιχειρηματίες. Προσέξτε, το έφερε σαν τροπολογία. Σαν τροπολογία. Πόσες σελίδες έχει αυτή η τροπολογία? Ξέρετε πόσες σελίδες έχει? 49 σελίδες. Ναι. Δεν έπρεπε να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, ένας νόμος, να συζητηθεί κανονικά. Θα συζητηθεί ένα λεπτό στην Επιτροπή, κανονικά, 49 σελίδες εκ πρόθεση. Τη διαδικασία αφήσε την ουσία να τη συμφωνήσει. Όχι όλα, ένα λεπτό, ηρεμήστε και δύο, ηρεμήστε το ντουέτο, τώρα στην ουσία, στην ουσία. Το βασικό ζήτημα που θα τεινάξει στο νερό, δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία, ήταν ότι αναθέτουν στις τράπεζες να λύσουν αυτό το θέμα. Μάλιστα. Οι τράπεζες θα το λύσουν όσο το λύσουν και όσους υπαχθούν σε αυτή τη διαδικασία προς ίδιον όφελος. Και αυτό είναι πάρα πολύ αρκετό. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες και...